Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση των περιπές παίρνει την σκυτάλη από το ΠΑΟΚ 24 και μέχρι τις 3 θα την κρατήσει όταν ο διαιτητής δώσει το πέναλτι χωρίς βαρ. Εμείς δεν έχουμε ακόμα βαρ. Δεν είμαστε Champions League. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Μετά από μια βραδιά στην οποία νομίζω ζήσαμε την πρώτη τόσο σημαντική εντός εικών χρήση βαρ από τότε που μπήκε στη ζωή μας. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Στο παγκόσμιο κύπελο το είδαμε, το ΒΑΡ δεν χρησιμοποιήθηκε στο 93 και 48, πόσο ήταν. Μέχρι στιγμής τα πρωταθλήματα δεν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε μάτς που να κρίνει τίτλο, να κρίνει κάτι. Και σε αυτή τη φάση έρχεται το ΒΑΡ και για τον γηπεδούχο που βάζει γκολ το ακυρώνει. Και πέφτουν όλοι ξέροι. Το χθεσινό μάτς, επειδή το, όπως καταλαβαίνετε, το έβλεπα, ήταν μάτς 180 λεπτών. Από το 1 στο 90 ήταν 90 λεπτά και από το 90 στο 96 άλλα 90. Ωραίος παραλληλισμός. Άλλα 90. Ωραίος. Άλλα 90. Είμαι βλάσφημος βέβαια γιατί δεν το είδα το μάτς, ας πω την αλήθεια. Άλλα 90. Είναι εκείνη η στιγμή που είσαι σε μια παρέα, κάποιος φωνάζει βαρ, βαρ. Θες να τον πιστέψεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις. Ο τηλεσχολιαστής, ο Άραβας, κάτι λέει ο άνθρωπος, αλλά δεν πρόλαβα να μάθω. Στα αραβικά το με όσα αραβικά άκουσε 90 λεπτά, δεν πρόλαβα να τα μάθω. Και κάποια στιγμή δείχνει ένα πλάνο στο οποίο ναι, υπάρχει ένα πόδι εκεί στον Έριξεν που δεν ξέρω αν υπάρχει λειτουργία ανέρεσης για μπινελί και απορρίχνει σε παίχτη. Να ήταν αίρεση να πας να πεις συγγνώμη, παιδιά, είπα όχι, σε αυτά υπάρχει. Τα δύο λεπτά. Για τον Έριξεν είπα αυτά, μιλάς μισή ώρα. Δεν πρέπει να βρούμε τρόπο να ζήσουμε συγγνώμη. Δικαιώθηκε το ΒΑΡ που κλείστηκε η City. Στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ξεκινάει η συζήτηση αυτή που έχουμε κάνει αρκετές φορές στην εκπομπή, όχι για το αν είναι καλό ή κακό το ΒΑΡ, για το πώς θα μπορούμε να το διαχειριστούμε και αυτό ως συνέστημα, όχι ως μηχάνημα, ως συνέστημα. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα χωρίς να έχεις την σκηνή που κάποιος ο διαιτητής μετράει τον γκολ, ο επόπτης έχει διαφορετική άποψη, γίνεται ένα μπουλούκι και ξαφνικά αλλάζει η απόφαση και βράζεις μέσα σου γιατί άλλαξε η απόφαση, γιατί δεν άλλαξε. Όλο αυτό έχει γίνει χωρίς τον μπουλούκι στον διαιτητή, χωρίς την ψυχολογική πίεση που υπάρχει από αυτό το μπουλούκι και με μια ελπίδα ότι αυτός που κρίνει και είτε αλλάζει μια απόφαση είτε την επικυρώνει το κάνει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Γιατί η κουβέντα το «Α, θα έχουμε το ΒΑΡ, ναι, όμως το θέμα μας είναι ποιος θα το χειρίζει το ΒΑΡ, ποιον διαιτητή θα βάλουμε ΒΑΡ εκεί, ποιος θα παίξει εκεί διαιτητής ΒΑΡ». Εκεί θα φτάσουμε. Εκεί θα το πάμε. Με μαθηματική ακρίβεια τριών αγωνιστικών από τη μέρα που θα εφαρμοστεί. Λοιπόν, είμαι περικυκλωμένος από Παναγιωτίδηδες, όπως κάθε Πέμπτη. Αχιλλέας εξ αριστερών, Γιώργος εκ δεξιών. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε, ξεκινάμε το παιχνίδι ανάποδα, από το ΒΑΡ. Γιατί και πρώτα, άμα το ξεκινήσουμε από το 95 έως το 1, έχουμε ένα δεκάλεπτο τελευταίο του μάτς με 4 γκολ. Και γιατί ουσιαστικά σε ένα επικό παιχνίδι που τα είχε όλα, είχε γκολ ανατροπές, κρίθηκε μια πρόκριση με 7 γκολ τέλος πάντων, την πιο μεγάλη στιγμή, το πιο μεγάλο δράμα της βραδιάς το έδωσε το ΒΑΡ. Yeah. Γιατί αυτό άλλαξε τα πάντα σε δευτερόλεπτα. Νομίζω... Είναι εντυπωσιακό πως σε λιγότερο από ένα λεπτό αλλάζουν τα πάντα, έτσι. Νομίζω πλέον θα πρέπει να συνηθίσουμε, αν και εμείς εδώ δεν το έχουμε, τέλος πάντων οπτικά που βλέπουμε στην τηλεόραση παιχνίδια, στο εξωτερικό που υπάρχει το ΒΑΡ, θα πρέπει να συνηθίσουμε να μπει στο είναι μας ότι «Α, έγινε η φάση, εντάξει, μπήκε γκολ, κάτσε να δούμε άμα θα δείξει ΒΑΡ». Πρέπει... Και πρόσεξε για το τηλεθεατή, είναι πιο εύκολο από το φιλόρνο. Ναι, εννοείται. Φιλόρνο εκείνη την ώρα έχει πάρει μπροστά του τον τύπο τον οποίο δεν θα τον δει ξανά στη ζωή του, ξέρω εγώ, και τον αγκαλιάζει. Ναι. Κάποια στιγμή ψάχνει και το παιδί γιατί σου λέει «Όπα, έχω και το μικρό εδώ». Και χάνεσαι και δεν ξέρω κιόλας πώς γίνεται. Δηλαδή θα υπάρχει κόρνα, θα υπάρχει ένδειξη για το ΒΑΡ, όπα σταθείτε. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς. Πρέπει αυτό δεν έχω να γίνει η συνήθεια ότι. Και δεν είναι το ΒΑΡ. Εντάξει, σε μια φάση σε ένα πέναλτι κάτι τέτοιο, πάει το μυαλό μας πλέον, μετά από λίγο διάστημα ακόμη βέβαια, ότι εντάξει, μπορεί να είναι το ΒΑΡ. Σε φάση όπως χθεσινή, στην πρώτη ματιά,
Δεν πάει το μυαλό σου ότι έγινε κάτι. Δεν έγινε τίποτα. Με το που βάζει τον κόλλο, δεν το καταλαβαίνει κανεί. Ο Στέρλινγκ για το επόμενο λεπτό έχω περάσει 452 γενές τον Έριξεν που γυρίζει την μπάλα πίσω. Όλοι το έκαναν νομίζω. Ακόμη και αν δεν είσαι φίλο. Δεν λε γιατί το κάνει αυτό, κύριε Έριξεν. Ακούω το διπλανό μου να μου λέει offside. Και τι offside ρε, δηλαδή. Μου έρισε το δηλαδή. Η απορία μου ήταν πώ μπορεί αυτή η φάση να είναι offside. Εμπόρεσε. Άμα είδε την κόντρα εκεί στο πόδι του Σίλβα. Και χθε το δράμα το μεγαλύτερο είναι ότι δεν πάει καν να το δει ο Τσακίρ. Τον ειδοποιούν, offside, τελειώσαμε. Ναι, και αυτό γίνεται. Και, δηλαδή, αυτό αλλά, γίνεται. Δεν είναι ήδη ένα σκηνικό όπω ναι. Ξεκίνησε να λε νωρίτερα ότι ναι. Να πέσουν από πάνω, τι θα αποφασίσει, να δει τη φάση, όλα αυτά, αναμονή. Σε δευτερόλεπτα εδώ, αλλάζουν όλα. Σε αυτό εδώ δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ακόμα, γιατί λένε ότι σε κάποια θέματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε κάποια όχι. Ναι, έχουμε ξεκαθαρίσει πλέον σε μια θέματα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν διαφορετική χρήση του VAR αναχώρα όσον αφορά το πότε θέλει ο διαιτητής ή πότε πρέπει ο διαιτητής να δει φάση. Δεν ξέρω εάν επειδή μιλάμε για φάση βοηθού, ότι το VAR την ορίζει και εντός εικόνων την παίρνει πάνω του και ειδοποιεί τον διαιτητή για την καταγεγραμμένη παράβαση. Να. Δεν είναι φάση την οποία ήταν δικιά του 100% ένα πέναλτι, κυρίως πέναλτι, ή πέναλτι είτε από ανατροπή είτε από χέρι, όπως έγινε στον γκολ του Γιορέντε. Που εγώ κάποια στιγμή άρχισα να προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δηλαδή, κάθεται και επιμένει να το δείχνει το VAR τόσο κοντά που ήταν το χέρι. Έρχεται, λες και πρέπει να το κάνει λύσα το ότι ο κανονισμός για το χέρι αλλάζει από το καλοκαίρι και ότι οποιοδήποτε το χέρι στην περιοχή είναι παράβαση, είτε πέναλτι είτε. Ό,τι και να γίνει. Χέρι είναι τέλος. Το μεταξύ, άλλο και νιώθω, ο κανονισμός. Σε αυτό το κανονισμό, συγγνώμη που τελειώνω, νιώθω ότι επειδή θα έχετε το VAR και θα δείχνει τις επαφές, έχω την αίσθηση ότι ο κανονισμός πηγαίνει στο λόγο αντιαλύσει. Δηλαδή, ναι, εντάξει, έχουμε το VAR, μη μας βάζετε τώρα, θα ψάχνουμε αν είναι χέρι ή όχι. Μην ψάχνουμε αν ακούσει. Είναι χέρι, τέλος. Τέλος. Παίρνει ποδόσφαιρο, ναι. Χέρι, τέλος. Χέρι, παράβαση. Λες και θέλουν να βγάλουν λίγο από πάνω τους το βάρος της επανεξέτασης της. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Γιατί αν σαφώς μπορεί να κάνω και λάθος. Μια δύσκολη φάση και τον στείλουν τον ρέφερ της αναμέτρησης στο VAR. Και είναι ένα χέρι το οποίο άλλοι θα το πούν ακούσει, άλλοι θα το πούν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για τα χέρια. Άντε να πάρει ο διαιτητής απόφαση εκείνη την ώρα. Γιατί και εκείνος δεν έχει. Ένα λεπτό έχει να το σκεφτεί και να αποφασίσει. Δεν μπορεί να τη δει και να την ξαναδεί και να την ξαναδεί. Όπως εμείς που τη βλέπουμε και μια μέρα μετά το παιχνίδι τη φάση έτσι, και βγάζουμε πόρισμα. Οπότε είναι όντως, σε όλο μου αντιαλύσει. Ένα μάτσο το οποίο είχε 7 γκολ. Ένα μάτι στο οποίο σε μια μονάδα μέτρηση, η οποία αρχίζει και γίνεται αποδεκτή τα X-Goals, συνολικά η Manchester City είναι πολύ καλύτερη. Αλλά υπάρχει μια ομάδα η οποία πέτυχε γκολ στο πρώτο αγώνα εντός και δεν δέχτηκε. Έπαιξε εκτός έδρας και πέτυχε 3 γκολ. Δεν γίνεται να μην προκριθείς. Και η όλη ηρωνία είναι ότι οι Άγγλοι δεν θέλουν τόσο πολύ το VAR, έχουν καταργήσει στους χώρους θεσμούς τους τα εκτός έδρας γκολ και ένα παιχνίδι με δύο αγγλικές ομάδες κρίνεται στο VAR και η πρόκληση τα εκτός έδρας γκολ. Απίθανο. Εντάξει, δηλαδή. Τελειώσαμε. Εντάξει, απίθανο. Η κέντα τους δεν είναι. Τους έκατσε έτσι, σαν να τους τιμώρησε κάποιος. Δεν. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κουβέντα και για αυτό το εκτός έδρας γκολ. Φτάνει. Άσε μας να μην παρατάσει. Τώρα χθες να βλέπουμε και παράταση. Σκέψου ότι τα βλέπουμε και παράταση μετά από αυτό. Αν το δούμε για ποιο λόγο έγινε, αυτός ο λόγος πλέον έχει καταργηθεί. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί πας ταξίδι και είδε λες άμα παίξεις από την Ιταλία στην Ελλάδα ή από την Ισπανία στην Ελλάδα, ήθελες, ήταν κούραση το εκτός έδρας. Ήταν επιβράβευση για αυτό που παίζει εκτός έδρας. Και πλέον με τόσα παιχνίδια που παίζουν, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, σε έδρες αντιπάλων ομάδων σε αυτό το επίπεδο συνεχώς, εντάξει, τι να νιώσει. Πλέον οι περισσότεροι παίκτες δεν καταλαβαίνουν από έδρες. Οι μεγάλες ομάδες στην Ισπανία. Μεγάλες ομάδες στα παιχνίδια κυπέλου ταξιδεύουν την ίδια μέρα. Mm-hmm. Παίζουν και φεύγουν. Ναι. Τι να σε δώσουμε και εκτός έδρας γκολ. Ναι, είναι κάτι το οποίο επειδή όλοι μας έχει έρθει η ζωή μας από την πρώτη μέρα. Έχει έρθει μαζί με το ποδόσφαιρο το εκτός έδρας γκολ. Δεν προλάβαμε. Το περιβόητο μετράει για δύο. Ναι, γιατί ούτε στην Αγγλία ήμασταν ούτε. Που εκεί έχουν στην ισοπαλία στο κύπελο πάει επόμενο παιχνίδι
στην έδρα του άλλου. Το είχαμε κάνει, το κάναμε και αυτό στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Το ζήσαμε και αυτό. Μια χρονιά ήταν. Το πάω Κάρι που πήγε στο Γκλάντζου και λύσαμε 2-0 πονόματο. Ναι. Και τα δύο και με τα πέναλτι, με το πέναλτι του Καράμπελα εκείνο το περίφημο. Τι πονόματο. Εκείνα τα δύο. Κάψιμο κεφάλι ήταν. Και στο League Cup που δεν μετέναν τα εξέδρα γκολ. Αλλά εκεί δεν έχουν παράταση στο δεύτερο παιχνίδι, έχουν κατευθεί ένα πέναλτι. Σου λέει εντάξει, έχουμε έξω θεσμό, μην βάζουμε και τέτοιο. Και η συζήτηση για το εξέδρα γκολ είναι. Όχι είναι επίκαιρη λόγω του ότι παίξαν δύο αγγλικές ομάδες και ταλαιπωρηθήκαν οι είμαστε το 2019. Είναι γιατί αρχίζουν και γίνονται και βήματα που το ποδόσφαιρο αλλάζει μαζί με το VAR. Δεν ξέρω πότε θα το σκεφτούν και πώς θα το σκεφτούν να το. Και είναι ακόμη πιο άδικο όταν είναι δύο αποτελέσματα ισόπαλα. Όταν ας πούμε είναι 0-0 και 1-1 και παίρνει αυτό με το 1-1. Δηλαδή εκεί. Εντάξει. Σε αυτές τις ισορροπίες είναι πάρα πολύ άδικο. Μα το εκτός γκολ μετράει. Και όταν, για παράδειγμα, δύο ομάδες είναι 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 0-0 το δεύτερο. Πας παράταση. Πρέπει να σε δώσουμε και το εκτός γκολ. Έλατε. Αν λήξει δηλαδή ισόπαλα και παράταση, γιατί να περάσει ο φιλοξενούμενος με το 1-1 για παράδειγμα. Δηλαδή μπαίνουν να παίξουν παράταση ας πούμε, για 30 λεπτά και ο ένας χρειάζεται ένα γκολ και άλλος δύο. Θα μείνω και... στο πρώτο μέρος, θα μείνω και θα πάμε και λίγο τακτικά στο μάτς. Πριν ήθελα να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή οι νέοι κανονισμοί ισχύουν από την 1η Ιουνίου. Ο τελικός είναι 1 Ιουνίου του Champions League. Θα ισχύουν ή όχι. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί αυτό. Μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε. Δεν είδα αν έχει διευκρινιστεί. Τακτικά το μάτς είναι τη City. Ο Γκουαρδιόλα δεν έβαλε στο πρώτο μάτς ο De Bruyne. Τον βάζει στο δεύτερο. Το παιδί κάνει τρεις assist. Κάνει τέσσερις πάσεις κλειδιά. Αλλά για να μην το κουράζω, έκανε τότε γιο-γιο. Είναι τόσο απλά, τόσο κατανοητά, έμπαινε από όπου ήθελε. Περίμενε εσύ άντων σαν φίλος τότε να πάνε τη City τόσο στοχευμένα στον Τρίπιερ από εκεί, να χτυπήσουν εκεί. Από τη στιγμή που δεν ακολουθούσε κανένας εκεί, δεν είχε πουθενά βοήθειες. Δεν από πουθενά δεν είχε βοήθειες. Δηλαδή, μόνο κάποια στιγμή λέω θα πάει στην κερκίδα να πάρει καμιά κόρνα που θα έχουν. Να φωνάζει, παιδιά, λίγο εδώ. Βάζει, ναι, λίγο. Βάζει εδώ, λίγο. Από πού σχολούνται, από δεξιά, μπορούν να παριστερά, θα περάσει κάτι από όχι. Πάνω. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω στην ώρα του αγώνα, αλλά είσαι λίγο εξαφανισμένο, μάλλον τα έχει κλείσει όλα. Περίμενε την αλλαγή να βάλει το Γιορέντε. Όταν τραυματίστηκε ο Σοκό. Μπαίνει ο Γιορέντε και λέω ή είναι άσχετο. Ή θα πάμε τα πόδια στο Λονδίνο να του σηκώσει τα χέρια. Ένα από τα δύο θα. Δεν περίμενε το Σάντζ εκεί να μπει για παράδειγμα που τον έβαλε λίγα στο τέλο. Εντάξει, ένα φίλο μου έλεγε ότι το Σάντζ έπρεπε να μπει στο 12. Και κάποια στιγμή να γίνει αλλαγή, να βγει ένα παίκτη και να μπει ένα σταθμάρχη και να φέρει λεωφορείο. Είχε από εδώ, παιδιά, από εδώ, από εδώ. Αδερφέ, όπω είσαι λίγο. Πιάσε το τιμόνι από την άκρη και γύρνα το, γύρνα, γύρνα. Πάρκλε μπα. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Η Manchester City δεν είναι θέμα δικαίωσης, θέμα ανάγνωσης που το καταλαβαίναμε όλοι. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, η Tottenham απήχε ελάχιστα από το ταβάνι της και η Manchester City απήχε πάρα πολύ. Και η Manchester City και πάλι δεν έπαιξε ο Σανέ. Πάλι στον πάγκο ο Σανέ. Τι συμβαίνει. Πάλι στο 85 τον έβαλε τον καημένο. Τι να κάνει εκεί, τι να δείξει. Πάλι στο 85 μπήκε και ξέρει, είναι φάση στην πρώτη φορά που παίρνει μπάλα. Του κάνουν το κλέψιμο και αλλάζει και όλη η ψυχολογία. Εν τω μεταξύ, το παρατήρησα πριν λίγο. Το τέταρτο γκολ της City μπαίνει με τρεις πάσες. Το τρίτο γκολ της City. Το τέταρτο, του Αγουέρο. Το τέταρτο. Είναι μέσα στην περιοχή. Γιατί θέλει παραπάνω η City. Μία, δύο, τρεις κάθετη γκολ. Τελείωσε. Δηλαδή έμεινα. Δηλαδή είναι 3-2 το σκορ. Και βλέπεις μια Tottenham η οποία παίζουν τρεις πάσες. Εύκολα στο μεσοδιάστημα η City, μια κάθετη, τελείωσε. Και λες τώρα... Το μας ξεκινάει με το ρεκόρ της Champions League που δεν έχει καταγραφεί ποτέ 4 γκολ μέσα σε 11 λεπτά. Μιλάμε για πρώην τελικό, για δεύτερο πρώην τελικό. Όταν κάνουν πρώτο ότι δύο ομάδες βρίσκονται τώρα, ξέρω εγώ, και τα λένε. Και τα λένε. Και ψάχνει να βρεις τι έγινε. Όσον βάζει δύο γκολ από αυτά που νομίζω ότι... όχι μόνο τα έχει,
Αλλά ειδικά φέτος που κάνει μια απίστευτη σεζόν, έχει και την ψυχολογία μέσα του να σου φτάνει με μεγάλη σιγουριά. Η City δεν καταλαβαίνει από πού της ήρθε, αλλά τότε να μου παίρνει το προβάδισμα στα δώρο και το χάνει αμέσως. Και έχουμε αυτό το 2-2. Δεν παίζει ο Σανέ για την City, δεν παίζει και ο Φερναντίνιο, δεν ξεκινάει. Η τότε να μου κάνει ένα ξεκίνημα ονειρεμένο με πολύ γρήγορο passing game, το οποίο καταλήγει στον Σον. Μετά από λάθος. Τι είπαμε πριν λίγο, δεν είναι διώξιμο αυτό που κάνει εκεί. Ποιος ήταν? Λαπόρτ ήταν. Διώξιμο δεν είναι. Πάσα μπορείς να την πεις. Στρώσιμο στο Σον. Μπορείς να την πεις. Και ξαφνικά το παιχνίδι λίγο νομίζω ότι ηρεμεί. Γιατί λες, OK, είδαμε 4 γκολ στο 11. Δεν πάει άλλο, ρε φίλε, κάπου. Μπαίνει το φρένο. Και εκεί μπαίνει το φρένο και κάποια στιγμή κάποιος από τους δύο το λύνει. Ποιος το έλυσε? Η City το έλυσε. Η City με το γνωστό της παιχνίδι, το passing game, την ψύχρεμη αναζήτηση της τρύπας, σου λέει κάπου θα βρεθεί. Και αν δεν βρεθεί από δεξιά, θα βρεθεί από τα αριστερά. Αν δεν βρεθεί από τα αριστερά, θα σε πιέσω εγώ. Οι παίκτες μου δεν κάθονται μόνοι τους και περιμένουν την μπάλα. Όπου βρουν ελεύθερο χρόνο πηγαίνουν. Και εσύ αν μπορείς, κλείστον. Σημαντικό. Και εσύ αν μπορείς, κλείστον. Έρχεται το 3-2 για την City και έρχεται και η στιγμή που οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα πρόκρισης πλέον. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι, κάνουν το 4-2. Με τον Αγκουέρο. Με αυτά τα κλασικά γκολ του Αγκουέρου. Αυτό το είμαι μέσα στην περιοχή, πλάγια. Και εκτελώ κλειστή γωνία, λεωφορείο να μου βάλει, θα την περάσω δίπλα του καθρέφτη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τις κλασικές κινήσεις του Ντεμπρούινε. Αυτά τα στο μεσοδιάστημα που την παίρνει και γυρίζει και τρέχει με την μπάλα και προκαλεί, είναι κλασικό Ντεμπρούινε. Πετάει και την κάθεται και μετά ο κοντός εκεί. Ήθελα να το πω στο τέλος, αλλά το έφερες τώρα. Για τον Ντεμπρούινε είναι κρίμα. Είναι κρίμα για τον Ντεμπρούινε ο αποκλεισμός. Για τον Στέρλινγκ. Θες να το δεις. Για το Sterling, ό,τι είχα να πω, ό,τι είχα να αναιρέσω, το έχω κάνει όντως, ναι. Την προηγούμενη εμφαντικά, ναι. Φορά με το Sterling. Γόρια το ότι ακυρώθηκε τον γκολ, ο τύπος βάζει, κάνει hat-trick. Και στην κρίσιμη στιγμή έχει την ψυχραιμία να σταθεί για να πάρει το πλεονέκτημα με τον Γιωρίς εκεί, λοιπόν, και να τον εκτελέσει μετά. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει το πλάσι στα δίκτυα. Έχει την ψυχραιμία ο Sterling να σταθεί. Ο Στέρλινγκ. Και να κάνει πλασέ με ψυχραιμία. Ο Στέρλινγκ. Όλα αυτά. Ο Στέρλινγκ. Δουλειά Γκουαρδιόλα. Ο κοντός, ο πώς τρέχει έτσι. Ναι. Ο σιγά μωρέ το κακομαθημένο. Σιγά μωρέ. Σαπατσούλης και. Ναι. Το τόση παίκτη. Ο Στέρλινγκ. Ο οποίος Γκουαρδιόλα, μια και είπαμε, δίνει δική δουλειά. Ο Στέρλινγκ, μεταξύ άλλων. Τι θα ακούει σήμερα, ε? Νομίζω ότι στο τέλος τα περισσότερα από αυτά που μπορεί να ακούει θα τα λέει εκείνος τον εαυτό του. Ο οποίος χθες, Γκουαρδιόλα, δεν ξέρω αν είδα τη δήλωσή του, στη συνέντευξη που πριν από το παιχνίδι, είπε ξεκάθαρα, τους έδωσε να καταλάβουν ότι δεν ήρθα εδώ για να πάρω το Champions League, ήρθα για να κάνω την ομάδα να παίζει καλύτερα και σιγά σιγά να γεμίζουμε τίτλους. Δεν ήταν αυτό το σκοπό να πάρω το Champions League. Το έχει ξαναπεί, όντως. Και να το λες και μια μέρα από πριν τη ρεβάνση των ημιτελικών, ήθελε να στείλει μήνυμα προφανώς, ίσως για να διώξει το άγχος, ίσως για να δείξει ότι και σε περίπτωση αποτυχίας μην πέστανε με φάτη, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και όντως αυτό που έχει κάνει στο πρωτάθλημα δεν είναι. Και προφανώς, όσο και αν το λέει εσωτερικά, νιώθει ότι δεν έχει πιάσει για να βγει και να το λέει δημόσια. Mm-hmm. Γιατί δεν νομίζω ότι πήγε να προστατεύσει την εικόνα του. Δηλαδή το ότι. Εγώ δεν μπορώ να ψέξω τον Γκουαρδιόλα, η ομάδα του έχασε ένα 0 στο πρώτο παιχνίδι, το έκανε 5-3. Ακυρώθηκε τον γκολ. Τώρα δεν ξέρω και πώς να το πω. Είναι τέτοιο το λάθος του Έριξεν. Είναι τέτοιο το λάθος του Έριξεν, το δώρο, που σαν να λέω, ρε εσείς, έλα τώρα, τι βάρα, αφού μόνοι μας τη δώσατε. Ναι, δε, σου βγαίνει ακόμα και αυτό, αν το δεις από πλευρά της City. Δεν το λέω αν είσαι τότε να φτάνε εμένα που έλειξε το παιχνίδι και καλιάζομασταν 10 άτομα. Άλλο αυτό. Το είναι άλλο. Αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή, να τον ψέξεις τι. Η ομάδα του έχανε 1-2 στο 10.
Το έκανε 4-2. Τη κάνουν 4-3, γίνεται ένα κόρνερ, ο Γιορέντε πάει με το. Όπως να είναι. Και τη βάζει. Ατσούμπαλα και τη βάζει. Ο τερματοφύλακας μου κοιτάει. Και με πιέζουν να πάω σε διάλειμμα, αλλά η τότε να δέχεται μεγαλύτερη ακόμα πίεση. Αναστασία, μην βιάζει. Και κάνει το 5-3. Κάνει τις φάσεις. Δεν κάνει μόνο το 5-3. Κάνει και φάσεις πριν το 5-3. Να το παλεύει μέχρι το τέλος. Γιατί και... τον ψέγουν όμως. Τα έχω δώσει μειωμένα. Α, είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Τότε εντάξει, πάμε στο διάλειμμα. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Γιατί τον ψέγουν. Να δούμε τι κράξη μου τρώει ο. 608 μόνο θα τα πω και τα υπόλοιπα μετά το διάλειμμα. Τις κινήσεις όλες. Τι πήρε όλα αυτά τα χρόνια. Και γιατί τον ψέγουν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ανάλυσε το Παριπρές. Σγκούρσα ήταν το φιλάκι. Σγκούρσα. Στο ημίχρονο θυμηθήκαμε λίγο καταστάσεις. Τοπικού πρωταθλήματος. Τοπικού πρωταθλήματος. Εκείνη το πραγματικό ποδόσφαιρο, κύριε. Αντρέκια πράγματα. Όχι στο χώρο των εκατομμυρίων που βλέπουμε. Λοιπόν, μου κίνησε την περιέργεια. Ο Γιώργος Παναγιώτης άρχισε να μας λέει το τι ακριβώς συμβαίνει στο τεμερίδα του αγγλικού τύπου. Υπάρχει μια μέρη που ασχολείται με το VAR, για το αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι, ειδικά το κολ του Γιορέντε. Για το αν είναι τυχαίρι, για το αν επηρεάζει τη φάση, για το ότι από 1η Ιουλίου αυτά τα γκολ. Ιουνίου, ζητώ συγγνώμη, αυτά τα γκολ θα ακυρώνονται και όλα αυτά. Έδινε χαίρεση, Αντώνη. Τι είσαι τόσο κολλημένο που το είδα. Όχι, δεν το δίνεις. Σε τέτοιο γκολ δεν τα ακυρώνει. Για να σου πω την αλήθεια, για να τα λέω όλα, αν ήταν γκολ της Manchester City, θα έλεγα ότι μετράει, αλλά αφού είχα δει 18 replay. Ναι, θα λειτουργούσα έτσι. Ναι. Ναι. Θέματα να μην πω. Να δείχνει το μέρη. Θα έψαχνα από κάπου να πιαστώ. Κάποια στιγμή θα τα έβαζα και με τον παίχτη μου. Πώς πας έτσι, ρε φίλε. Πας, μαζεύεις, κάνεις. Σε πήρε παραμάζωμα, σκόθηκε τώρα εκεί την Ταμάρ και τη βρήκε. Πώς παίζαμε μικρή όταν παίζαμε με το τυχάκι 1-2. Κάπως έτσι. Παίζαμε μόνο. Ναι. Αυτό. Έκανε το τυχάκι ο Γιορέντε στην όλη φάση. Αλλά έχει ξεκινήσει και η κουβέντα για τον Γκουαρδιόλα. Και φυσικά. Η κουβέντα, τι άλλο θα μπορούσε να αφορά εκτός από εκατομμύρια. Ναι. Τα ποσά ζαλίζουν, όντως ζαλίζουν. Γιατί, καταρχήν, ας το πάρουμε για τη City συνολικά πριν πάμε στον Γκουαρδιόλα. Από το 18 που την πήραν οι Άραβες έχουν δώσει 1,6 δις συνολικά, μια δεκαετία μέσα, 11 χρόνια. Και έχουν πάει μόνο μια φορά στα ημιτελικά, το 15-16 ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πριν τον Γκουαρδιόλα που αποκλείστηκαν από τη Ρεάλ. Ναι. Ωραία. Παραπέρα, ποτέ, πουθενά. Ούτε στα ημιτελικά άλλη φορά. Με τον Γκουαρδιόλα τα τελευταία 3 χρόνια, από το καλοκαίρι του 2016 που ανέλαβε, έχουν δαπανίσει 608 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ έχουν κάνει μόνο μία μεταγραφή το τελευταίο χρόνο. Ναι. Ναι, σωστά. Η μοναδική μεταγραφή που έκαναν για αυτή τη σεζόν ήταν του Μαχρές που κόστησε 68,7. Ναι. Ναι. Συνολικά ξοδεύτηκαν 77 αυτή τη σεζόν. Οι άλλες ήταν κινήσεις νεαρών παικτών. Ναι, κάτι 2, 3, 5 εκατομμύρια. 6-8 εκατομμύρια δώσαν. Ναι. Να τα πάρω από την αρχή όμως. Την πρώτη του χρονιά, το 2016-2017, ξόδεψε 213,5. 213 εκατομμύρια, 5. Το 79% του Mbappé θα έπαιρνε. Ναι. Και τι πήρε όμως. Δεν ανοίχθηκε. Με αυτά τα 213. Λοιπόν, τις πιο ακριβές έχω βάλει. Ξεκινούν από τα 18 εκατομμύρια που ήταν ο Νολίτο και ο Κλάουντιο Μπράβο. Ναι. Μετά πήρε Γκουντογκάν με 27. Πήρε Γκαμπριέλ Ζεζούς με 32. Του μήνε. Πήρε Σανέ με 50,5. Του μήνε. Και Στόουνς με 55,6. Ωραία. Την επόμενη χρονιά, εκείνη τη χρονιά αποκλείστηκε στους 16 του Champions League. Για όσοι το θυμούνται. Ήταν η χρονιά που κέρδισε με 5-3 τη Μονακό στο φοβερό κοινό μάτσο του Etihad και έχασε με 3-1 μετά και έμεινε εκτός. Και την επόμενη σεζόν, που έγινε ακόμη μεγαλύτερο το βάρος και η πίεση ότι πάμε φέτος στο Champions League έτσι όπως αποκλείστηκαν πέρσι, το 17-18 ξοδεύει 317,5 για να πάρει Ντανίλο με 30 από τη Real, Έντερσον με 40 τον τροματοφύλακα. Μπερνάρντο Σίλβα με 50, που χθες έδειξε σημάδι της αξίας του. Βόκερ με 52,7. Ναι. Μεντί με 57,5. Τα δύο μπακ του χθες δηλαδή κόστησαν πάνω από 100 εκατομμύρια. Και τον Λαπόρτ με 65, για να κάνει τις εμφάνισεις που έκανε χθες. Και φέτος πήρε μόνο το Μαχρές. Αυτά είναι τα ποσά και νομίζω η δήλωσή την αναφέραμε και χθες ότι ήρθα εδώ για να κάνουν την ομάδα να παίζει. Τους τελευταίους 20 μήνες όπως παίζουμε, έτσι αυτό ήθελα να πετύχω και σε αυτό δεν μπορείς να το πεις κάτι. Έτσι, όπως είπες και εσύ, Αντώνη, στο διάλειμμα, έχει πάρει σύνολο 200 βαθμούς σε δύο πρωταθλήματα Premier League. Τι να του πεις. Ακόμη και αν το χάσει φέτος με την πορεία που έχει κάνει, τι να του πεις. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Απλά επειδή σου μένει ο τίτλος, γιατί και ο ίδιος μιλάει για τίτλους,
Σου λέει, μιλάω, είμαστε μια ομάδα η οποία ψάχνει τίτλους. Γιατί δεν έχουμε, το τονίζει αυτό συνεχώς. Ακόμη και το Carabao Cup και το ό,τι πάρουμε είναι κέρδος, γιατί City δεν έχει στο παλμαρέτσι όσα έχουν οι άλλοι. Θέλει υπομονή. Αλλά θα μου πεις τώρα με τόσα που έχεις ξοδέψει, τους παιχταράδες που έχεις πάρει, βλέπεις ότι μπορείς. Πέρσι πόσους βαθμούς είπαμε μαζέψανε, πάνω από 100. Yeah. Λες πόσο υπομονή να κάνω. Και φέτος αυτό που τους φωνάει περισσότερο πιστεύω είναι ότι αποκλείστηκαν και πάλι από μια θεωρητικά υποδιέστερη ομάδα της χώρας. Ναι, ναι, ναι. Όπως έγινε πέρσι με τη Λίβερπουλ, η περσινή Λίβερπουλ δεν ήταν η φετινή Λίβερπουλ. Ήταν υποδιέστερη, έτσι. Και αγωνιστικά και θεωρητικά και όπως και να το δούμε από τη City. Το ίδιο παθαίνουν και φέτος. Αυτό τους πονάει περισσότερο πιστεύω. Γιατί σου λέει εμείς τόσα εκατομμύρια κάνουμε αυτό που κάνουμε στην Αγγλία και έρχονται πάλι οι Άγγλοι να μας πετάνε έξω. Ναι, και έχουμε το Σισοκό να δηλώνει ότι έφυγα από τον πάγκο όταν μπήκε το γκολ του Στέρλινγκ το 5-3. Πήγα στα αποδυτήρια, κλείστηκα. Έβαλα το κεφάλι κάτω, στα αποδυτήρια δεν έχει τηλεόραση, δεν έχει τίποτα. Και κάποια στιγμή έρχεται, ανοίγει πόρτα των αποδυτηρίων, έρχεται και μου λένε: τι κάνεις εδώ, ρε? Τι έγινε? Και τον αγκαλιάζει και του λέει: τι έγινε? Περάσε με, ρε, το ακύρωσε. Και εκείνη την ώρα λέει: παλεύω, λέει, να είμαι με τα παπούτσια, λέει, να μην γλιστρήσω, γιατί έχει τάπες και είναι κάτω. Και γλιστράει, ναι, σαν μάρμαρο. Και γλιστράει. Να τρέξω, να βγω, σου λέει. Να προλάβω λίγο τον πανηγυρισμό. Δηλαδή, ναι, μην είμαι στο γήπεδο και δεν το πανηγυρίσω. Κρίμα είναι. Και τη δήλωση βραδιά την έχει κάνει ο Ποκετίνο που λέει: στο 2-2 λέει, κοιτιόμαστε στην άκρη τον πάγκο με τον Γκουαρδιόλα και λέμε, σαν να λέμε ο ένας τον άλλο, μάλλον με το βλέμμα, τι γίνεται, τι βλέπουμε. Αληθεύει αυτό. Το δήλωσε αυτό ο Ποκετίνο, ναι, ναι. Κοιταχτήκαμε, λέει, στο 2-2 με τον Γκουαρδιόλα και είπαμε, τι συμβαίνει. Είναι η βραδιά χθες, έχει στιγμές, είναι όλη η βραδιά βασικά, απαρτίζεται από στιγμές και που... Και τώρα το ξαναβλέπω από το 5-3. Είναι offside γιατί ο Αγκουέρο κάνει κίνηση και έρχεται να καλυφτεί για να πάρει την μπάλα την οποία πίστευε ότι την πήρε από τον Έριξεν και... Αλλά κόντραρε στο πόδι του Σίλ. Παιδιά, είχε και άλλο μάτς χθες, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Τσίγε τώρα μάτς τώρα. Το είδε κανείς. Ναι, μεταξύ και ο Σοβαρή και ο Στίβου γράφει στα κοινωνικά δίκτυα, που εντάξει δεν βλέπα κάποιο κόσμο. Έλεγε ότι παιδιά, μην τραπείτε. Ας πάρει κανείς ο Σεντροκόπουλο και να του πει ότι βλέπω και εγώ το μάτσο. Να μην νιώθει μόνος. Κρίμα. Να το νιώθει. Εν τω μεταξύ, μια και το. Ναι, πήγαμε λίγο στο καλαμπούρι. Πριν την τελική της Λίβερπουλ που έκανε το 0-1, οι τελικές είναι 14-1. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα. Πόρτο μπήκε πολύ δυνατά. Εγώ έριχνα κλειστές ματιές. Μπήκε δυνατά η Πόρτο. Αν πήγε να κάνει από νωρίς το 1-0 και δεν της βγήκε. Ναι. Είδα σε μια στιγμή και εγώ είδα καμιά 10 σουτ. 0 η Λίβερπουλ. 14-1 ήταν οι τελικές. Και έκανε 1 στα 1 η Λίβερπουλ. 14-1 και έβαλε το. Η δεύτερη έβαλε το. Το κολ. Και εκεί σου κόβει τα φτερά. Μα έβλεπα το. Ήμουνα σε pub, έβλεπα το ματ και άκουγα συνέχεια ειδικά ο Μαρενγκά. Αυτό το παιδί πρέπει χθες λίγο να. Να τα πει. Βάλε ρε αγόρι. Ναι. Και μια και το πήγαμε στο καλαμπούρι, είναι άμα ο τελικός είναι Liverpool Tottenham, δεν θα το πάρει καμία. Επειδή τους χαρακτηρίζουν ως losers. Όχι εγώ. Ακούγεται γενικότερα, γράφεται στα social media. Εντάξει τώρα. Γιατί τους στάβεις τώρα, εσύ. Γιατί όχι εγώ, όχι εγώ, παιδιά, το διάβασα, δεν είναι δικό μου. Αντικειμενικά τώρα. Ο Κλοπ έχει χάσει 2 τελικούς Champions League και 1 Europa. Ναι, από την Σεβίλη. Ναι. Το ίδιο και ο Σιμεώνε. Δύο και... Όχι, τον πήρε τον τελικό του Europa. Όχι, έχει πάρει Europa, ναι. Έχει 2 χαμένους τελικούς στην Champions League και έναν Europa. Εντάξει, άμα μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι να όλα αυτά που λέμε τώρα με τη Σιγουβαδιοστή. Άμα δεν το πάρεις και σε χρονιά. Ψυχολογικά, γίνονται όλα ψυχολογικά. Ξέρεις τι, σκέφτεσαι ότι. Ρε φίλε, άμα δεν το πάρεις και σε χρονιά που απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Τώρα δηλαδή κάπου. Απαράτα μας. Κάπου όπου. Γιατί να μην το πάρει ο Άγιαξ που απέκλεισε Ρεάλ και Γιουβέντους. Τώρα πιστεύετε επίσης κάτι άλλο που ίσως παίξει ρόλο. Μάλιστα. Ότι στην Αγγλία μπορεί να αλλάξει η μάχη τίτλου. Να επηρεάσει αυτός ο αποκλεισμός City. Ότι πλέον η Λίβερπουλ έχει και τα μάτς με την Μπαρτσελόνα στα κοντά να προετοιμαστεί για αυτά. Ενώ η City πλέον έχει γίνει μοναδικό στο αυτοπροτάσιο. Η City ούτως ή άλλως αντί να έχει τελικούς έχει αυτά τα δύο παιχνίδια με Tottenham και. Τα δύο ντέρμπι, ναι. Tottenham και το Σάββατο. Που... Στο καπάκι πάλι εκεί, στον τόπο του εγκλήματος. Αυτό και αν έχει ενδιαφέρον. Τι τότε να πάρει. Σάββατο 2,5 ώρα. Ναι. Σε λίγες ώρες. Ναι. Το Σάββατο. Σάββατο 2,5. Σε λίγες ώρες. Να μαζευτούμε να το δούμε. Τι να δεις. Αυτό δεν ξεφεύγει από πολλά με λίγα. Χθες ξέφυγε. Γιατί. Θα είναι πολλά με λίγα, λες θα πάνε σφιχτά αυτή τη φορά. Γι' αυτό τι. Το λέω εγώ. Μπαίνεις μέσα. Είσαι ο Αγκουέρο, μπαίνεις μέσα και πας στο αυτή του τέλεια και του λες
κάτσε καλά. Ζουπαδιάζου και ζακουλ. Άραξε εδώ. Σήμερα δεν περνά. Ναι, μη σε σηκώσει κιόλα. Θα σε πάρει, θα σε πάρει. Μη σε σηκώσει κιόλα. Παραμάζομαι. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να πει. Δεν γίνεται. Δεν εκεί τρελαίνεσαι. Σου γυρίζουν τα μυαλά. Είναι σαν να έχει παίξει πάω ΚΑΕΚ και να κυρώνει τον κόλλο του Βαρέλα και στο καπάκι μετά από τρεις μέρες να γίνεται πάω ΚΑΕΚ στη Τούμπα για τον κύπελο. Ακούω. Μπαίνεις, μπαίνεις μέσα και λες, αδερφέ, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, ό,τι έγινε, ναι, εντάξει, μη με τρίβεις την πληγή, αλλά μπαίνω και το παίρνω. Και θα είναι λογικό κάπου να είναι λίγο άδεια η Τότεναμ. Η οποία παίζει στόχο. Δεν είναι αδιάφορη. Κυνηγάει και η Τότεναμ, εννοείται. Ναι. Σημαντικό στόχο. Δεν λέω ότι είναι αδιάφορη. Απλά κάπου αρχίζει και σου βγαίνει ότι ξέρει τι. Όπα, πρέπει. Ο ένας πρέπει να αδειάσει το μυαλό του από την πίκρα και να την κάνει δύναμη, και ο άλλος πρέπει να αδειάσει το μυαλό του από τον πανηγυρισμό και να πει μάγκες ξαναπέζουμε. Δηλαδή. Πάμε. Αντωνίου, ο κανονισμός έχει αλλάξει. Ο φιναλίστ του τελικού Champions League βγαίνει του χρόνου στους ομίλους ή αυτά δεν ισχύουν πια? Ο φιναλίστ του τελικού Champions League. Αν ή ο κάτοχος μόνο. Ο κάτοχος έστω βγαίνει του χρόνου στους ομίλους του Champions League απευθείας. Ναι. Ωραία, άρα η Τότεναμ για την Τότεναμ είναι τρία παιχνίδια. Να πάρει από εκεί το στόχο που κυνηγάει στην Αγγλία που έχει 4-5. Ναι. Τι είναι πιο δύσκολο? Άραγε. Εντάξει, με τον Άγιαξ θα είναι ζόρη κατάσταση. Ναι, αλλά και στην Αγγλία είναι ζόρη κατάσταση. Και στην Αγγλία, ναι. Και στην Αγγλία είναι ζωή η κατάσταση. Αν και θεωρητικά έχει το καλύτερο πρόγραμμα από τις υπόλοιπες, αλλά και πάλι δεν είσαι. Δεν το λέμε με σιγουριά. Επίσης σήμερα διάβαζα για το Tottenham Ajax. Έχει Alderweireld, Vertonghen, Sanchez και Eriksen. Τέσσερις παίκτες που χτίστηκαν στον Ajax. Βγήκαν από τον Ajax, αναδείχθηκαν εκεί. Σωστά. Τέσσερις παίκτες. Θα είναι ωραίο αυτό. Νομίζω τον Έριξεν πήρε και τον Σάντσε πήρε από τον Άγιαξ. Τους άλλους δύο τους πήρε στην πορεία. Θα θέλατε να δούμε αγγλικό εμφύλιο πάλι? Όχι. Κατά τα ο γραφικός δηλαδή. Δεν πίστευα ότι τότε να θα περάσει την Ντόρτμουντ. Δεν πίστευα ότι τότε να θα περάσει την τη Σίτι. Θα με πει κάποιος για γούρι τον κάνεις. Ναι, στο τέλος. Και θα έχει δίκιο. Στο τέλος έτσι θα βγει. Αλλά αντικειμενικά για την Τότεναμ, η οποία δεν έχει, όχι μόνο δεν έχει τον Κέιν, αλλά δεν θα έχει και τον Σον στο πρώτο παιχνίδι. Τον Σον, το οποίο στο Twitter το έχω πει, αν θέλω να. Γενικά το πει, δεν τον παντρεύομαι τώρα, ναι, τη χρονιά που έχει κάνει. Εγώ θέλω Άγιαξ λόγω διάρκεια. Εγώ δεν θα πω ότι θα δώσω δύο εκδοχές. Μάλλον θα πω ότι δεν θα ήθελα να δω Μπαρτσελόνα Τότεναμ ή Λίβερπουλ. Θα ήθελα να δω ή Μπαρτσελόνα Άγιαξ. Τη φιλοσοφία αυτή με τον Γκρόιφ, όλο αυτό τέλος πάντων που το συνοδεύει. Μαζί σου. Ή αγγλικό εμφύλιο, ο Λίβερπουλ τότε. Θα προτιμούσα αυτά τα δύο δηλαδή, να μην βγουν τα άλλα σενάρια. Θέλω Άγιαξ λόγω διάρκειας, γιατί έχει δείξει ότι σε όλα αυτά τα μάτια τα οποία έχει παίξει δείχνει το χαρακτήρα του. Είναι ψηλά, κρατιέται η απόδοσή του στο 7-8 δηλαδή, το βλέπεις. Αλλά εντάξει, δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό στην τελική, είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή μπορεί με την τότε να πάει να μην ισχύει, να έχει τη διάρκεια του, αλλά να είναι άτυχος, ας πούμε. Και εδώ θα παίξει ρόλο ίσως το ότι κόντρα σε Γιουβέντους και Ρεάλ ο Άγιαξ είχε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο. Ναι. Ήταν outsider, ξεκάθαρα. Τώρα εδώ με την τότε να δεν έχει τόσο αυτόν τον ρόλο. Ναι. Βασικά νομίζω δεν τον έχει καθόλου ίσως. Τον χρήζουν φαβορί τώρα. Νομίζω πλέον. Τον περιμένουν όλοι. Ναι. Με τον αξίζει πώς έχουν έρθει τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ το ποιος θα πάρει το Champions League φέτος. Διότι αν το πάρει ο Άγιαξ. Γιατί παίζει ρόλο το από ποιον προκριματικό γύρο θα ξεκινήσει. Ναι. Το είχα σκεφτεί αυτό. Ναι. Νομίζω τον βολεύει να το πάρει η Μπαρτσελόνα. Νομίζω πως ναι. Μπαρτσελόνα, ναι. Εντάξει, αυτά είναι πιο μακρινά. Ναι. Σενάριο. Ο Άγιαξ, ο οποίος έτσι, έχει ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό, θυμάστε το καλοκαίρι. Πω. Έχει 156 γκολ τη φετινή σεζόν στο σύνολο σε όλα τα παιχνίδια. Κύπελλο, πρωτάθλημα, Champions League. 156 γκολ. Εντάξει, άλλο πρωτάθλημα είναι Ολλανδία. Και στην χώρα του είναι ισόβαθμο. 106 έχει στην Ολλανδία, αλλά είναι ναι, μαζί με τον Ολλανδό. Που έφαγε ένα 6 γκολ από την Αιτχόφεν τότε. Πώς έγινε αυτό? Από την Αιτχόφεν, τα έφαγε από τη Φέγενορντ. Φέγενορντ. Ούτε καν από την Αιτχόφεν. Ούτε καν από την Αιτχόφεν. 6 γκολ. Και λε, έφαγε ο Άγιαξ τόσο Άγιαξ 6 γκολ.
Και δεν απολύθηκε, δεν απολύθηκε ο προπονητής του τεχνικού διευθυντής. Όλη η ομάδα να τη διώξουν από την αρχή, χτίσιμο ξανά. Σήμερα τι θα δούμε. Ναι. Έχουμε και Europa, ε. Πώς μας αδειάζει έτσι. Σκέψου, αν ήταν το Europa Δευτέρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο διάβριο. Σήμερα έχει Νάπολη Arsenal με 2-0 πρώτο αγώνα που γυρνάει. Έχει Benfica Eintracht με 4-2 πρώτο αγώνα που επίσης γυρνάει με 2-0. Έτσι πως μίλησε ο Αχιλλέας, 1-2-1 θα το πόντερε πιστεύω. Ποιο? Το Νάπολη Arsenal. Ναι, ναι. Μαζί σου. Εκεί δηλαδή να κάνει 1-1-0 η Νάπολη. Αού, αού, αού που λέμε στα ελληνικά. Να φάει ένα 1-1 να ξενερώσει, αλλά να κάνει και ένα 2-1 στο τέλος. Μπάσκε. Να πάρει ελπίδα. Να κάνει τη νίκη της τιμής. Υπάρχει το Νάπολη Arsenal με το πρώτο παιχνίδι να το έχει κερδίσει η Arsenal με 2-0. Το Valencia Villarreal με το πρώτο παιχνίδι να το έχει κερδίσει η Valencia με 3-1. Πέρασα. Με 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Ναι, η λογική αυτό λέει. Και αυτοί πάνε και πέφτουν πάνω στον νικητή του. Chelsea. Σλάβια. Υπάρχει το Chelsea Σλάβια, το οποίο στο πρώτο μάτς η Chelsea είχε κερδίσει με 1-0. Mm-hmm. Πέρασαν και αυτοί. Και υπάρχει και το άκρος τρελό, έτσι πιστεύω, έτσι μας έχει δείξει ειδικά η Άιντραχτ. Άιντραχτ Μπενφίκα, που το πρώτο μάτς είναι στο 4-2. Με τους Γερμανούς είμαστε, θα περάσουν εγώ πιστεύω. Για να λες ότι θα περάσουν. Με 3-1 θα περάσουν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα το φάνε τον γκολ. Πάρε το σκορ σου πάλι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο 3-1. Δηλαδή, αν μου λέει κάποιο, αν μου πει κάποιο ότι θα περάσει η Άιντρα, μόνο έτσι την περνάω. Με 3-1. 2-0 δεν το παίζω. Όχι, 2-0 δεν το πιστεύω. Θα δεχτεί γκολ. Θα βάλει γκολ Μπενφίκα μάλλον και θα φάει η Άιντρα. Αλλά το 3-1 το πιστεύω πολύ. Όπως και τη Σλάβια πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Να βάλει στον γκολ. Μέσα στο Stamford Bridge, ναι. Γιατί όχι. Δεν έχει να χάσει και τίποτα πλέον μετά το 0-1 στην πλάτη. Και μετά πάμε σε Chelsea, όπως είπαμε, Chelsea με. Πώς πάνε τα σταυρώματα. Σε για να το τσεκάρουμε για να μην πούμε καμιά άλλη. Εντάξει, Champions League απ' έξω το ξέρουμε το Europa. Είναι κακό που είναι μια μέρα μετά. Έπρεπε να τα έχουμε σε διαφορετικές εβδομάδες. Να μας γέμιζε πιο πολύ, ε. Βέβαια. Γιατί έχει ματσάρες και εκεί, δεν είναι. Λοιπόν. Δεν τα θυμάμαι καθόλου τα. Τα σταυρώματα, ενώ τα λέγαμε και τα ξαναλέγαμε. Πάντως έχω εντύπωση ότι υπάρχει προοπτική για τελικό Chelsea Arsenal, οπότε δεν συναντιούνται. Ταμπλό, για να δούμε. Έχει και ταμπλό το. Ναι. Τα ψηφισίνια. Νάπολη Arsenal με Villarreal Valencia. Α. Και Benfica Eintracht με Slavia Chelsea. Άρα πάμε για τελικό Λονδρέζικο. Και να δούμε δύο αγγλικούς τελικούς, ε. Chelsea Arsenal, Liverpool Tottenham. Έχουμε δει τελευταία μόνο ισπανικές ομάδες στους τελικούς, Europa και. Όχι, έχουμε δει. Όχι, έχουμε δει την. Το Real Atlético ήταν. Δύο φορές. Που... Το Real Atlético ήταν κάποια στιγμή τη Σεβίλη. Αλλά είχε Σεβίλη αντίπαλο από. Όχι. Όχι, κάποια στιγμή την Μπράγκα είχε αντίπαλο, θυμάμαι. Είχαμε το Atlético Madrid Athletic Bilbao το 13, νομίζω, το Champions League, αλλά εκείνη τη χρονιά ήταν το Bayern Dortmund. Ναι. Όχι, το 12 ήταν το Chelsea Bank. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ταυτόχρονα ισπανική και ιδιωτική δηλαδή. Το θέμα είναι θα φύγει από την Ισπανία του Champions League. Φύγει. Θα φύγει. Γιατί οι καθηγητές εκεί από τη Βαρκελόνη δεν αστείευονται. Είναι ένα ερώτημα. Ναι, αυτή τη φορά είναι πιο σοβαρή από ποτέ. Αμυντικά. Κυρίως. Γιατί όλους όταν παίζει έχει... ο Πικέ. Γιατί όλους μας έχει μείνει εκείνο το 3-0 της Ρώμα. Ναι. Που ακόμα και τώρα είναι... Ξυνυπληγές, ε. Όχι. Πολύ... Πολύ out of the box. Δηλαδή ακόμα το θεωρώ στο μυαλό μου πιο μεγάλο από το 1-3 της Manchester United στην Πάρη. Σε κάποια χρόνια... Μπορεί να μας φαίνεται το ίδιο, απλά θα χρειαστεί να ψάχνει κάποιος και να του λες, ξέρεις τι, τότε η United είχε κατέβει, που λέει ο λόγος, με μένα και με σένα. Ναι, έτσι, αυτή είναι αλήθεια. Μα το λόγω ποιότητας ρόστερ, λόγω των απουσιών που είχε. Ναι, μα το είχαμε πει και τότε ότι δεν την ξέρω με αυτήν την ενδεκάδα. Ναι, 10 απουσίες είχε. Την ενδεκάδα της United που πήρε την πρόκριση στο Παρίσι, δεν θα την ξέρω. Ο ορισμός του... Το από ποιον αποκλείστηκες ρε Παρή για να πω κανέναν. Από τον κανέναν. Ποιος σε τύφλωσε ο κανένας. Δηλαδή
Ναι, αποκλείστηκε από τη United. Ναι, ποιοι παίζανε και εκείνη τη μέρα που παλεκάραμε και έφαγε 3 γκολ. Έπαιζανε. Ποιοι ήταν, ποια παιδιά ήταν. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, και στη Ρώμα και στη United που έκανε εκπλήξεις, μας απογοήτευσαν μετά και οι δύο. Και η Ρώμα τότε με τη Liverpool στον ημιτελικό και η United τώρα με την Barcelona που δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικές. Μέχρι εκεί είναι το καντήριο. Ναι, έπιασαν το ταβάνι σε αυτό. Ενώ ο Άγιαξ όταν απέκλεισε τη Ρεάλ, πολλοί ίσως να πίστεψαν ότι εντάξει, θα βρει τώρα μπροστά του τον Ρονάλντο. Βρήκε την πεταμένη την Ρεάλ. Και φτάσαμε, να λέμε ότι αν ένας από τους δύο θα τελειώσει το καντήριο των εισαγωγικών, δεν θα είναι ο Άγιαξ. Θα είναι τότε να μου. Ναι. Στο μεταξύ τους. Βάζουμε τον Άγιαξ φαβορί τώρα. Ναι, γιατί ο Άγιαξ έχει πείσει περισσότερο. Έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, ναι. Ο Άγιαξ έχει φτάσει στον ημιτελικό χωρίς να κερδίσει εντός έδρας. Σωστό και αυτό. Και τότε να έχει φτάσει στον ημιτελικό χωρίς να δεχτεί γκολ εντός έδρας. Δηλαδή έχουμε το απόλυτο κοντράστ στο ζευγάρι. Ο Άγιαξ όμως κόντρα σε Πάγκεν Ρεάλ Γιουβέντους σε 6 παιχνίδια έχει μόνο μία ήττα. Που τελικά δεν του κόστησε κιόλας. Μαζί σου. Σωστό. Είναι το όλο θέμα. Ο Άγιαξ όμως έχει τα πάει σε μια άντρα που δεν έχει δεχτεί γκολ η Τότεναμ. Ούτε από την Dortmund, ούτε από την City. Έχοντας να φέρει ως πρίκα τα 6 γκολ που έχει βάλει σε δύο μάτς. Ναι. Στο Τωρίνο και στην. Έχει τώρα αρχίσει το καλό. Στη Μαδρίτη. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον μάτς. Λοιπόν, το τυχερό ζευγάρι εντός εικόνων είναι του Άγιαξ με την Τότεναμ. Γιατί παίζουν τρίτη το πρώτο του μάτς και τετάρτη το δεύτερο. 30 και 8. Ναι. 30 Απριλίου και 8 Μαΐου και ανάμεσά τους Τετάρτη και Τρίτη παίζει το ζευγάρι της Λίβερπουλ με την Μπαρτσελόνα. Το ζευγάρι του Άγιαξ με τότε να παίζουν πρώτα στο Λονδίνο και μετά στο Άμστερνταμ. Για το ζευγάρι της Μπαρτσελόνα με την Λίβερπουλ δεν το ξέρω, δεν το είδα. Να σου πω την αλήθεια. Είδα ότι βγήκε ο Μινιμενή για την Τότεναμ, ήξερε ότι παίζει πρώτο παιχνίδι εντός και μετά πάει εκτός. Για ακόμα μια φορά σε όλη σε αυτή την πορεία, αλλά λίγο το πώς πάνε τα ζευγάρια γι' αυτό δεν το είχα τσεκάρει, για να πω την αλήθεια. Λοιπόν, μέχρι να έρθει εδώ ο διαιτητής να σφυρίξει το πέναλτι. Το πρώτο είναι πρωτομαγιά στο Βαρκελόνη, στο Καμπνού, και ρεβάν στο. Ωραία. Ρεβάν στο Άφιλντ. Το σφύριγμα το ακούσατε και οι δύο. Ναι. Δεν υπάρχει εδώ, τα έχουμε πει, δεν υπάρχει VAR. Πέναλτι αμέσως. Το πολύ πολύ έκανα μπούλινγκ στο διαιτητή, τι είναι αυτό που δίνεις ρε, ξαναδες το. Σπριντ μέχρι τον επόπτη, εκείνος εκεί ο ψηλός όμως αμυντικός, ο 92 που δεν κόβεται με βαλέ και δεν στρίβει, κάνει σπριντ στον επόπτη για να φτάσει να του πει τι δίνεις. Παθαίνει θλάση στο σπριντ. Λοιπόν, ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Το ανάλυση εδώ paripress.gr ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 3. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Εκεί που έχουμε ένα παιχνίδι να ασχοληθούμε με στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα. Ποιο, το Όφι Αστέρας. Ποιο άλλο. Μόνο εκεί έχει κίνητρο πλέον. Αυτό ναι. Καίει νομίζω. Γιατί τα Γιάννα παίζουν με ενδιαφερόμενο, παίζουν τα Γιάννα. Με τον Πανιόνιο παίζουν τα Γιάννα που έχει σωθεί. Ναι, και αυτό το λέω. Ναι. Ότι αυτό που καίει και τους δύο είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.